το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουμε σήμερα στον ελληνικό λαό. Ότι δυστυχώς η αντιπολίτευση, αντί να στηρίζει την εθνική προσπάθεια που φτάνει στο τέλος, με τη λύτρωση του ελληνικού λαού, με μια απόφαση που θα αναφέρεται επιτέλους στην αξιολόγηση και θα παίρνει θέση για το χρέος, δέσμευσή μας από την πρώτη στιγμή, από την μια μεριά ακούμε απίστευτα πράγματα. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος αντί να αναφερθεί ακριβώς σε αυτό το νομοσχέδιο και στην απόφαση της Τρίτης, έκανε μια επίθεση στους προσκυνητές που πάνε να προσκυνήσουν την Παναγία της Σουμέλα, που δεν τη μεταφέραμε. Ο σύλλογος της Παναγίας Σουμέλα δέχτηκε το αίτημά μας και τη μετέφεραν οι ίδιοι. Μην αντιδράτε, παρακαλώ. Και θεωρεί ότι είναι θρησκόληπτοι και εθνικοσοσιαλιστές. Ο ελληνικός λαός πάει να προσκυνήσει. Από την άλλη μεριά, ασχολείται με τις σεξουαλικές περιπέτειες ενός πρέσβη. Βέβαια δεν έφυγε μακριά από τους υπολείπους αρχηγούς. Ακούσαμε με προσοχή αναφορές ακόμα και από τον πολύ συμπαθή τον κύριο Λεβέντη. Παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ο οποίος θα ήθελα να το διαβεβαιώσω ότι η απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή για το όνομα της Μακεδονίας δεν έχει αλλάξει. Και η Ελλάδα έχει μια εθνική θέση η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη. Είμαι βέβαιος ότι έχει αλλάξει η κυρία Παπαγιάννη. Ήσυχα, ήσυχα. Άρα, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μη ρωτάτε, δηλαδή, διότι θα παίρνετε απαντήσεις και θα όχι, γίνει ειδικό κύκλος. Είναι πολύ σημαντικό να το επί ενός λεπτού θέματος και τα λοιπά. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, προχωρήστε. Εγώ αναφέρομαι στην απόφαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την μη χρήση του όρου Μακεδονία. Και ακούω την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι η θέση της έχει αλλάξει. Άλλη θέση προσωπικός εσύ. Προσωπικός εγώ δεν έχω ψηφίσει τη διαθέση. Θα σας θυμίσω, κυρία Μπακογιάννη, ότι στην κυβέρνηση την οποία είναι υπουργός εξωτερικών, ο πρωθυπουργός τότε Κώστας Καραμαλής άσκησε βέτο για την μη συμμετοχή των Σκοπίων με τον όρο Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων. Σας παρακαλώ. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Κάποτε ήσασταν στο ίδιο κόμμα. Ο ελληνικός λαός, ακούει με ενδιαφέρον και νομίζω και οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει ότι η θέση και η απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή για τον όρο Μακεδονία έχει αλλάξει και δεν είναι αυτή η θέση που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ακούει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και βέβαια οι βουλευτές και ιδίως οι Μακεδόνες βουλευτές. Το δεύτερο, έτσι δεν είπατε. Αν κάνω λάθος, το διορθώσω. Είπατε ότι έχει αλλάξει η απόφαση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρακαλώ να απαντήσει. Τώρα, για να μην υπάρχουν στα εθνικά θέματα, δεν υπάρχουν περιθώρια. Πάντως, δεν είναι. Εάν έχει αλλάξει η απόφαση που ελήφθη από τους πολιτικούς αρχηγούς υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή, εγώ πραγματικά παραχωρώ τον χρόνο στην κυρία Μπακογιάννη να απαντήσει. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Πριν να απαντήσετε, επιτρέψτε μου ότι να πω ότι ο κύριος Καμένος έθεσε ένα πολύ γενικό ζήτημα εκτός της σημερινής ατζέντας και εκτός του σημερινού νομοσχεδίου, για το οποίο θα χρειαζόταν, δεν είναι προφανώς κανένα ενδοοικογενειακό ή ενδοκομματικό θέμα μιας πτέρυγας της Βουλής, να γίνει συζήτηση και μάλιστα με τους καθήλυνα αρμοδίους υπουργούς και άλλους από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Δεν μπορούν αυτά τα θέματα να περνάνε. Απλώς το λέω, πείτε τη δικιά σας άποψη βεβαίως, αφού προκληθήκατε επ' αυτού. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Πρόεδρε, ότι μία απάντηση χρειάζεται εδώ πέρα, διότι υπάρχει μία ιστορική πραγματικότητα. Και η ιστορική πραγματικότητα αυτή δεν διαψεύδεται. Πριν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή πάει στο Βουκουρέστι, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, με μοναδική εξαίρεση τότε τον κύριο Καρατζαφέρη, είχαν συμφωνήσει σε μία εθνική θέση, η οποία ήταν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό «Έργα Όμνες». Αυτή είναι η εθνική θέση, αυτήν υποστηρίξαμε στο Βουκουρέστι, με αυτήν κερδίσαμε το Βουκουρέστι και αυτή εξακολουθεί και είναι η θέση της χώρας. Εάν μονομερός ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε αντίθεση με τον Υπουργό των Εξωτερικών,
ακολουθεί διαφορετική πολιτική, νομίζω ότι το κοινοβούλιο οφείλει να το ξέρει. Εκείνη την εποχή ο συνασπισμός, το σύνολο των κομμάτων συμφώνησαν σε αυτή τη θέση, την οποία υποστήριξε ο τότε Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής και εγώ στο Βουκουρέστι, και ο κύριος Καμένος τότε ήταν υφυπουργός εμπορικής ναυτιλίας. Αλλά δεν ψηφίσατε. Οι προγραμματικές, αλλά νομίζω... δηλώσεις, οι προγραμματικές δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή εμπεριείχαν αυτή τη θέση. Οφείλω να θυμίσω στον κύριο Καμένο, που ενδεχομένως να του διαφεύγει, ότι ψήφισε τις προγραμματικές δηλώσεις, ψήφισε δηλαδή τότε τη θέση την οποία εγώ λέω σήμερα. Μάλιστα. Χειροκροτούν οι περισσότεροι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι πια η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι έχει ανατραπεί η απόφαση υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με τη χρήση του όρου Μακεδονία. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο πολιτικό χαρακτηριστικό που θα φανεί τις επόμενες μέρες κατά πόσον θα συμφωνήσουμε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως τα εθνικά θέματα δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει, όπως αναφέρθησαν, να μην διευκρινίζονται. Διευκρινίζω λοιπόν στον κύριο Λεβέντη ότι τα αεροδρόμια, τα πολιτικά αεροδρόμια της Δωδεκανήσου, όπως και όλης της Ελλάδος, μπορούν να χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται καθημερινώς από την πολεμική μας αεροπορία, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Στη Ρόδο υπάρχει μόνιμα υπτάμενο μέσων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και στην ΚΟΤ το ίδιο. Και δεν θα πάρουμε άδεια από κανέναν, ούτε θα συμπεριλάβουμε το δικαίωμα των ενόπλων δυνάμεων να κάνουμε χρήση των πολιτικών αεροδρομίων, ούτε περιλαμβάνεται αυτό σε συμφωνίες ή σε έγγραφα τα οποία ανταλλάσσουμε με οποιονδήποτε συμφωνήσει να κάνει ένα έργο στη χώρα. Νομίζω ότι σήμερα ακόμα ακούστηκαν και άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα. Αλλά δεν ακούσαμε τι λένε τα κόμματα ιδίως αντιπολίτευσης. Για τα θέματα που έρχομαστε να αποφασίσουμε την Τρίτη, το θέμα του χρέους. Με προσοχή άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο οποίος είπε το χρέος δεν είναι το μείζον. Το χρέος δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι μεταρρυθμίσεις. Τον άκουσα να λέει εξάλλου αργότερα ότι το ζητούμενο δεν είναι η αξιολόγηση η οποία θα γίνει. Βεβαίως και θα γίνει. Και η αξιολόγηση είναι κάτι για το οποίο παλέψαν οι κυβερνήσεις συνασπισμού του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και δεν την καταφέρανε. Αλλά το κατάφερε και θα φανεί αυτό την Τρίτη αυτή η κυβέρνηση. Το δε θέμα του χρέους, όταν εμείς το θέσαμε και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή μας λέγανε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Και σήμερα στην Ευρώπη, ακόμα και εκείνοι που πολέμησαν το θέμα της συζήτησης για το χρέος, αποδέχονται ότι πλέον το θέμα του χρέους αποτελεί μέρος της ατζέντας. Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, με παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, να μιλάνε για την ανάγκη αναδιάρθρωση του χρέους. Βλέπουμε ακόμα και τις δυνάμεις εκείνες στη Γερμανία που αντιδρούσαν, να μιλούν για επιμήκυνση. Αυτό είναι επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι επιτυχία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, και αυτή την επιτυχία θα πρέπει μέσα στη Βουλή των Ελλήνων και να την αναφέρουμε, αλλά και θα πρέπει να αναλογιστεί ο καθένας την ευθύνη των λεγόμενων. Και το πώς φτάσαμε εδώ. Ακούστηκαν και άλλες αλήθειες. Με χαρά άκουσα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να λέει ότι σήμερα ζητείται πρωτογενές πλεώνασμα 2% για το 2016, για 2018. Αυτή η θέση ακριβώς είναι η αντίθετη θέση από την οποία είχε πάρει ο Πρωθυπουργός τότε κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είχε δεσμευθεί για 4,5% πρωτογενές πλεώνασμα. Στο μάθημα πρωτογενές πλεώνασμα δηλαδή, κύριε Μητσοτάκη, οφείλω να το αναγνωρίσω, αφήσατε μεταξύ τα στέω τον κύριο Σαμαρά. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται έχουν βαριά φορολογία. Φορολογία που πολλές φορές είναι δυσβάστα για τον ελληνικό λαό. Όμως είναι το τελευταίο νομοθέτημα
το οποίο δεν αφορά μόνο μέτρα που παίρνονται άμεσα, αλλά μέτρα που αποτελούν την ασφαλιστική βαλβίδα σε περίπτωση που δεν θα βγουν αληθινές οι προβλέψεις των ίδιων των δανειστών. Δεν ψηφίζουμε σήμερα τα μέτρα του κόφτη. Σήμερα, για τελευταία φορά η Βουλή των Ελλήνων, πριν την απόφαση της Τρίτης, παίρνει μια απόφαση η οποία θα δώσει τη δύναμη στους Υπουργούς Οικονομικών να πάνε στο Eurogroup την Τρίτη και να συνδυάσουν την πορεία της Ελλάδος, που δεν θέλουν ξανά να μπει σαν θέμα στο Eurogroup και σε κανένα Eurogroup, με το μέλλον της Ελλάδος και τη διαγραφή του χρέους, τη ρύθμιση του χρέους, την επιμήκυση του χρέους. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα έπρεπε σήμερα όλοι εδώ βεβαίως και να σχεδιάσουν μια εθνική πολιτική που θα έχει σαν σκοπό τη μείωση της φορολογίας, τη δυνατότητα να υπάρχει, να υπάρχουν κινήσεις που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη περαιτέρω. Και αυτό θα συμβεί μόλις αρχίσει να τακτοποιείται καταρχήν η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Η εικόνα την οποία συνδιαμορφώνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ο καθένας φέρει την ευθύνη του. Αντί λοιπόν να κατηγορείται η χώρα προς το εξωτερικό, είναι πολύ καλύτερο να συμπλέψουμε όλοι μαζί σε μια εθνική γραμμή και μετά την απόφαση της Τρίτης να παλέψουμε όλοι μαζί καταρχήν για την προστασία του ελληνικού λαού και ιδίως εκείνων του μέρους του ελληνικού λαού που υπέστη τις μεγαλύτερες πληγές από αυτή την πολιτική των 5 ετών. Να αγωνιστούμε για να υπάρξει πράγματι μείωση της φορολογίας, για να υπάρξουν επενδύσεις. Και θα ήταν πολύ χρησιμότερο σήμερα, αντί να αναφερόμαστε στην Νότια Αμερική, άκουσα τη λέξη Βενεζουέλα πάρα πολλές φορές σήμερα, θέλω να θυμίσω στον αρχηγό της εξωματικής πολύ ετεύσεως ότι λίγο βορειότερα της Βενεζουέλας υπάρχει μια χώρα που λέγεται Παναμάς. Και στον Παναμά και από τα χαρτιά του Παναμά προκύπτουν στοιχεία ότι κάποιοι συμπολίτες μας επί πάρα πολλά χρόνια, όπως προκύπτει και από τις λίστες Lagarde και από την ιστορία της Siemens και από τις offshore εταιρείες που κυκλοφορούσαν, αντί να πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος, βγάζαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και δεν τιμωρήθηκε ποτέ κανείς. Παρά μόνο από αυτή την κυβέρνηση. Παρά μόνο από αυτή την κυβέρνηση που ξεκίνησε και άνοιξε τις λίστες του, τις λίστες Lagarde, τις λίστες της Ελβετίας. Και βεβαίως πιστεύω ακράδαντο ότι θα πρέπει πολύ σύντομα αυτή η κυβέρνηση να στείλει μια ομάδα δικαστών και στον Παναμά για να μπορέσουμε να χρεώσουμε εκείνους που λίστεψαν τον ελληνικό λαό. Αλλά θα περίμενα και περιμένω πάρα πολύ και από την αξιωματική αντιπολίτευση όλους εκείνους που την χάνουν, που τύχαναν της ασυλίας του κυρίου Σαμαρά, να μην συνεχίσουν να τη χάνουν της ασυλίας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχετε κανένα λόγο να υπερασπίζετε τον κύριο Παπασταύρου. Δεν έχετε κανένα λόγο τον κύριο Σάφα, λόγω του κυρίου Βενιζέλου, να τον αφήνουμε στο απειρόβλητο. Αυτοί είναι στα Panama Papers. Τα παρακλάδια των εταιριών που παίρνανε μίζες από τα εξοπλιστικά και από τη Siemens. Και αυτούς πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θα χαρώ πάρα πολύ εάν σε αυτή την προσπάθεια είμαστε τουλάχιστον μαζί. Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας πω και σχετικά με το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Εμείς, ανεξάρτητοι Έλληνες, δεν είμαστε αντίθετοι στις αποκρατικοποιήσεις. Αλλά η πρώτη αποκρατικοποίηση που θα πρέπει να κάνουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αναφέρομαι και στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η αποκρατικοποίηση του κράτους από όλο αυτό το μηχανισμό που δούλεψε μέσα στη μεταπολίτευση, ευνοώντας συγκεκριμένα συμφέροντα διαπλεκόμενα. Το παρακράτος του ΚΕΦΟΜΕΠ, που αποφασίζαν οι πολιτικές διώξεις επιχειρηματιών και πολιτικών αντιπάλων. Το παρακράτος του ΚΕΛΠΝΟ, που έδινε διαφημίσεις σε ανύπαρκτα site και σε εκβιαστές, σε κομματικούς υπαλλήλους. Το παρακράτος της ΕΙΔΑΠ, που διαφήμιζε το νερό και συνεχίζει να διαφημίζει το νερό, μοναδικό προϊόν χωρίς ανταγωνιστή. Γιατί? Για να συντηρούν οι μετέρους. Το παρακράτος
των τραπεζών με τις διαφημίσεις οποίες δίνανε. Και έχουμε στα χέρια μας την Εξεταστική Επιτροπή, που εκεί θα δούμε τι ρόλο παίζαν τα media shop. Τα media shop που παίρναν 25 και 40% επιστροφές από τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης. Και θα είναι πολύ χρήσιμο να δούμε αυτές τις επιστροφές πού τις δίναν, σε ποιους. Ιδιοκτήτης media shop που είναι στη λίστα του Κερπνό, της ΔΕΗ, της ΕΙΔΑΠ, των τραπεζών κατά το άρθρο 6, δεν έχει ούτε φωτογραφία του στο διαδίκτυο και έχει διαχειριστεί δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η ώρα να ανοίξουν οι λογαριασμοί. Και στο Ντουμπάι είναι η ώρα να ανοίξουν οι λογαριασμοί και στην Ελβετία. Πάλι εσείς, κυρία Βούλτευση. Κάντε ησυχία. Εσείς τον media shop είστε. Κάντε ησυχία. Κυρία Βούλτευση, σας παρακαλώ. Όποτε μιλάει ο κύριος Καμένος παρεμβαίνετε. Δεν είναι σωστό. Κάτι θα έχει με κάνα media shop, κυρία Βούλτευση, προφανώς. Λοιπόν, είναι η ώρα λοιπόν, είναι η ώρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προχωρήσουμε. Θέλω να συνεχίσετε. Κυρία, να ρωτήσω τον κύριο Παπά, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παπάς μέχρι τώρα δεν έχει διαχειριστεί κρατικά κονδύλια. Συνεχίζουμε σε τώρα. Εσείς τα χειριζόσασταν ως ειδική δημοσιογράφος σε προεκλογικές καμπάνιες, κυρία Βούλτευση. Θα κυρία Βούλτευση, όλα. Να μην σας ανακαλέσω στην τάξη. Και μην προσπαθείτε να βρείτε. Σας παρακαλώ. Από αυτή την πλευρά. Αυτή η πλευρά δεν έχει κυβερνήσει. Ο κύριος Παπάς δεν ήταν ποτέ υπουργός για να μοιράζει στα media shop διαφήμιση και να παίρνει επιστροφές. Αλλά σας βλέπω και ανησυχείτε πολύ. Σας συστήνω να ανησυχείτε περισσότερο από εδώ και πέρα. Σταματήστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να πω ότι σε αυτή τη συζήτηση είναι πολύ σημαντικό ότι λειτουργήσε η συζήτηση στο Κοινοβούλιο και η Δημοκρατία. Όταν κατατέθηκε η τροπολογία για τα ειδικά μισθολόγια, ήταν μια τροπολογία που πράγματι διέλυε ολόκληρους κλάδους που στηρίζουν αυτή τη στιγμή το κράτος. Οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το λιμενικό σώμα, οι δικαστές, οι Έλληνες δικαστές, ανήκουν σε ειδικά μισθολόγια, διότι δεν κάνουν τη συνήθεια εργασία άλλων εργαζομένων. Οι αστυνομικοί οι οποίοι εργάζονται ιδίως τα τελευταία χρόνια για το θέμα της μεταναστεύσεως. Αλήθεια, η σύμβαση του ΝΑΤΟ προχώρησε, κύριε Δένδια, και όπως είδατε έχουμε μηδενικές ροές. Νομίζω αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε, γιατί την πολεμήσατε στην πρώτη μέρα. Οι αστυνομικοί λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος που υπάρχουν μηδενικές ροές. Εσείς δεν είστε? Είστε ευχαριστημένος, πότε έπιασε πλοίο? Μη ρωτάτε παρακαλώ. Κύριε Δένδια, σας είπα ότι σταμάτησαν με τις δυτικές ροές. Το θέμα είναι να πιάσει ο έκτος στόλος στα λιμάνια ή να σταματήσουν οι ροές. Αυτό το πετύχαμε. Κύριε Πρόεδρε, ρωτάτε, δεν θα δέχεστε κύριε απαντήσεις. Κύριε Δένδια, ο ελληνικός λαός κρίνει τις θέσεις σας. Κρίνει τις θέσεις και κρίνει και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, μάλιστα. Κύριε Δένδια. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις οι οποίες έχουν αναλάβει ένα μεγάλο... Τι θα θέλατε, δεν κατάλαβα. Θέλετε συνεχίσετε να μιλάτε? Παρακαλώ. Γιατί συνήθως διαψεύει ο αρχηγός σας μετά. Λέτε σε εναντίον του κύριε Καμένο, παρακαλώ προχωρήστε την αγόρευσή σας. Λοιπόν, να τους καταμετρήσουμε λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν όλη αυτή τη βαριά δουλειά για τη μετανάστευση ήταν οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι ένοπλες δυνάμεις. Και βεβαίως η κατάργηση των αυξήσεων στα ειδικά μισθολόγια ήταν κάτι που ξεκίνησα από την αρχή να πω ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Μετά από σκληρή διαβούλευση και παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και των υπουργών που εκαλούνται σε αυτά τα ειδικά μισθολόγια να πάρουν θέση, προσθέθηκε η τροπολογία, η οποία προβλέπει ξεκάθαρα την εφαρμογή σε περίπτωση που ισοδύναμη δημοσιονομική εξοικονόμηση επιτευχθεί από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, να μην εφαρμοστεί το σχέδιο. Όσον αφορά λοιπόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τα 27,3 εκατομμύρια ευρώ του 2017
και τα 27,3 εκατομμύρια ευρώ του 2018 θα εξασφαλιστούν στο σύνολό τους από τον κωδικό 6900 με τίτλο «Νέα προτεραιοποίηση για εξοπλιστικά προγράμματα». Προγράμματα δηλαδή εξοπλιστικά, τα οποία δεν συνεχίζονται για πολλούς λόγους. Θα καλύψουν τα 18,6 εκατομμύρια από τα 27. Τι δεν επιτρέπετε. Σας παρακαλώ πολύ, κρατήστε τις ενστάσεις σας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχετε επικοινωνήσει με την Τρόικα, σας είπε ότι δεν επιτρέπει να υπάρχει μεταγραφή από ισολογισμό. Όχι, κύριε Δαβάκη. Όχι, κύριε Δαβάκη. Παρακαλώ, κύριε Δαβάκη. Κύριε Δαβάκη, εσείς προτείνετε την περικοπή παρακαλώ των ειδικών ιστολογίων στους στρατιωτικούς, δηλαδή. Παρακαλώ. Λοιπόν, σας ενημερώνω, κύριε Δαβάκη. Σας παρακαλώ. Σας ενημερώνω, κύριε Δαβάκη, ότι όπως και εσείς κάνατε προς όφελος του ελληνικού και δημοσίου. Και εσείς, κύριε Καμένο, μην απευθύνεστε. Όπου σαν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας μεταγράψατε σε ΧΕΠ παλιές αμυντικές δαπάνες. Βεβαίως και καλά κάνατε. Το ίδιο έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 100 εκατομμύρια από ΧΕΠ του 2015 στο 2016, τα οποία αναδιάθετα. Για ποιο λόγο λοιπόν τα 27 εκατομμύρια να μην δοθούν από τα εξοπλιστικά στον κωδικό της πληρωμής των ενστόλων, οι οποίοι δώσαν την ψυχή τους για να λειτουργούν όπως οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί για τη μετανάστευση. Λοιπόν, κύριε Κυριαζίδη, θα σταματήσετε. Τα σώματα ασφαλείας. Κύριε Κυριαζίδη, τα σώματα ασφαλείας. Τα σώματα ασφαλείας. Γιατί στεναχωριέστε? Νομίζετε. Εσείς, κύριε Κυριαζίδη, θα έπρεπε να στεναχωριέστε προκειμένου οι αστυνομικοί να μην έχουν περικοπές. Εσείς στεναχωριέστε να έχουν περικοπές για να μην τους χάσετε προεκλογική πελατεία. Θα τους χάσετε. Τι θα κάνουμε? Εμείς προστατεύουμε τις κατηγορίες αυτές των ειδικών μισθολογίων. Και τους προστατεύουμε γιατί ξέρουμε τη δουλειά που κάνουν. Και αφήστε τα. Κυριακή κοντή γιορτή. Προχωρώ λοιπόν. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Προχωρώ λοιπόν και λέω ότι ήδη κατατέθησαν οι κωδικοί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που διασφαλίζουν το σύνολο του ποσού. Αλλά και παράλληλα προχωράμε, κύριε Θεοδωράκη, στην αξιοποίηση της περιουσίας 34 δισεκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σε αξιοποίηση που έρχεται την άλλη εβδομάδα με νόμο που είναι ήδη στη διάβγεια για τη δυνατότητα εκμίσθωσης εγκαταστάσεων με τουλάχιστον 5% επί της αντικειμενικής αξίας το χρόνο. Προχωράμε σε ρύθμιση που θα έρθει ώστε η Επιτροπή Εξοπλισμών να μπορεί να πουλά παλιά υλικά μη χρήσιμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε ατέλειωτα στόκ από πυρομαχικά συγκεκριμένου διαμετρήματος για όπλα που δεν υπάρχουν πια. Έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε υφιστάμενο υλικό. Λοιπόν, αυτό όλο το υλικό δεν θα συνεχίσει να μένει στις αποθήκες και κυρίως, εδώ θα σας στεναχωρήσω. Έχουμε πλέον, μετά τις δικαστικές διερευνήσεις από εταιρείες που καταδικάστηκαν τελειωτικά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για δωροδοκίες, τη δυνατότητα με τη συγκρότηση επιτροπών που έχει γίνει να μπορέσει να αποζημιωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο προϋπολογισμός του για υποθέσεις μιζών που εσείς κλείσατε τα μάτια από την εποχή του Πασόκ. Η Ραϊμένταλ μόνο προσφέρει δια του δικηγόρου του γύρω στα 200 εκατομμύρια για τη δωροδοκία η οποία τελεσίδικα αποφασίστηκε σε γερμανικό δικαστήριο. Δηλαδή μου λέτε τώρα ότι αυτά τα χρήματα, μόνο αυτής της εταιρείας που ανέφερα αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά ο προϋπολογισμός 2 ετών για όλα τα Υπουργεία. Παρακαλώ. Θα τα πάρουμε ή να μην τα πάρουμε, τι λέτε? Παρακαλώ, κύριε Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, μην απαντάτε. Που θα είστε εισηγητής, πιστεύω το ψηφίστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ. Τελειώνω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω. Μη χαίρεστε. Λέγοντας σταματήστε. Ότι
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω λέγοντας ότι υπήρξαν και αλλαγές στη δημοκρατική συζήτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Καμένο, ένα λεπτό με συγχωρείτε. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Μα να στεναχωριούνται που θα πάρουν τα λεφτά ο κόσμος, δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπήρξαν και αλλαγές σε άρθρα τα οποία ήρθαν που δείχνουν όλη την καλή πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει δημοκρατικό διάλογο. Η εξίσωση του ποσοστού φορολογίας του ΟΠΑ με τις στοιχηματικές εταιρείες δίνει ευκαιρίες και στους δύο. Στις μεν στοιχηματικές να σταματήσουν να λειτουργούν μέσω Μάλτας και Ντουμπάι και Panama Papers. Να έρθουν εδώ, να ανοίξουν στην Ελλάδα τις εταιρείες τους, να προσλάβουν Έλληνες εργαζόμενους και να πληρώνουν φορολογία. Αλλά και στον ΟΠΑΠ να δώσει πλέον τέλος σε αυτή τη διαμάχη με το ελληνικό δημόσιο. Να αποσύρει την αγωγή του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, πράγμα που θα διευκολύνει και τον ΟΠΑΠ να λειτουργήσει και τους εργαζόμενους του, αλλά και στοιχηματικές εταιρείες να μην περνούν μέσω φορολογικών παραδείσων που καταλήγουν καμιά φορά, όπως είδαμε από την πολιτική κρίση στη Μάλτα, ακόμα και σε πολιτικά πρόσωπα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι βέβαιος ότι πολλοί από την αντιπολίτευση που μιλήσατε σήμερα, όταν θα βλέπετε την κασέτα της ομιλίας σας την Τρίτη το βράδυ, την Τετάρτη το πρωί θα μετανιώσετε. Εμείς σας βεβαιώνω ότι δεν θα μετανιώσουμε.